Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω είναι από τις πρώτες συναντήσεις για το GNTM. Κάπως έτσι. Πώς νιώθεις, σε ρόλο Κρητή, τελικά. Το ρόλο δεν το γνωρίζω, εγώ έρθω εδώ πέρα για να συζητήσω κάτι άλλο, οπότε... Είσαι στο GNTM όμως. Φαντάζομαι τώρα, από εκεί και πέρα θα τα μάθετε όλα από το κανάλι όταν πρέπει. Και τώρα φιδωλός είμαι, ακόμα. Είμαι φιδωλός. Τώρα συγγνώμη, αλλά σε πετυχαίνουμε έξω από το στούντιο. Σήμερα έχετε γύρισμα, συνάντηση, τι θα γίνει? Έχω έρθει για ένα meeting, αυτό είναι όλο. Περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω, οπότε οτιδήποτε και να σου πω θα είναι ανακριβές, αληθές. Δεν γνωρίζω καν αν θα είμαι στη θέση του κριτή, του coach ή οποιοδήποτε άλλου. Μας μπερδεύεις τώρα. Δεν σας μπερδεύω, σας κρατάω σε αγωνία, αλλά και εγώ μαζί σας ακόμα δεν γνωρίζω κάτι επίσημα. Πιο κοντά με τους υπόλοιπους κριτές, με ποιον μπορεί να είσαι από πριν, από συνεργασίες, από δουλειές? Εντάξει, με τον Δημήτρη, τον Σκουλό, έχουμε δουλέψει αρκετές φορές μαζί. Με τη Βίκη επίσης. Τη Βίκη τη γνωρίζω σχεδόν από τότε που ξεκίνησα το κομμάτι της μόδας. Οπότε τον κύριο Μπράτη δεν τον γνωρίζω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά ποτέ. Τον γνωρίζω σαν όνομα, είναι εξαιρετικός σχεδιαστής. Αλλά προσωπικά γνωρίζω τη Βίκη και τον Δημήτρη. Φέτος, μιας που θα είναι και αγόρια και κορίτσια, περιμένουν το κομμάτι του reality θα είναι ίσως πιο έντονο. Είναι κάτι, ας πούμε, που μπορεί στο κεφάλι σου να ξέρεις να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού? Τα αγόρια με τα κορίτσια, πάντοτε υπάρχει μια αλληλεπίδραση, η οποία και στη ζωή έξω είναι αναμενόμενη. Από εκεί και πέρα, το show είναι για να προωθήσει το κομμάτι της δουλειάς. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνεργάτες, έτσι, που δουλεύουν στο κομμάτι του show, της παραγωγής και οπουδήποτε αλλού. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για το κομμάτι καθαρά της μόδας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι αναμενόμενο να υπάρξουν και κάποιες περαιτέρω σχέσεις σε εισαγωγικά, να αναπτυχθούν. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.